είμαστε στο όρος Τελέθριο, πάνω από το χωριό Καστανιώτισσα, ή όπως το λέγανε παλιότερα, Νέο Εγγύν, που ονομάστηκε έτσι όταν δημιουργήθηκε από τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία σε ανάμνηση του χωριού τους. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή αυτή που κάνουμε, όλο χωματόδρομο γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Θα ανεβούμε μέχρι την κορυφή του Τελέθριου, προφήτη Λία, στα 973 μέτρα περίπου. Θα περάσουμε από πολύ ωραία εξοκλήσια, πολύ ωραίες κορυφές. Θα τα πούμε πάνω. Περάσαμε και το εκκλησάκι της Παναγίας Ξενιάς. Πολύ ωραίο, παλιό εκκλησάκι. Στην αρχή περίπου της διαδρομής μας. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε νοτιοανατολικά προς τα πίσω. Φαίνεται, αν και τραυματισμένο σήμερα, κομάντο. Εντάξει, θα δείξει. Το Ελευθερίο ήταν, πιστεύετε ότι ήταν, η μυθική περιοχή της Νίσας, όπου ανατράφηκε ο Διόνυσος. Μία θεωρία τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Επίσης, κάποιοι εδώ στους πρόποδες του Ελευθερίου ήταν και αρχαία φυλή των Ηλοποιών. Πίσω μας είναι η κορυφή Τελέθριο. Πιθανόν από εδώ να πήρε και το όνομα, αν και Τελέθριο σημαίνει εκεί που βλέπεις μακριά ή το βλέπεις από μακριά.
πιστεύω η καλύτερη εποχή να επισκεφθείς το Τελέθριο είναι τώρα την άνοιξη, που ανθίζουν τα δρύνα και είσαι γεμάτος από όμορφες εικόνες, μυρωδιές πολλές και τρομερά τοπία. Όποια εποχή και να έρθει στο Τελέθριο είναι πολύ ωραία. Οι φίλοι μας οι εντουράδες έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά με τα μονοπάτια που έχουν χαράξει και με τις διαδρομές, και τα παιδιά με τα 4x4. Γενικά το Τελέθριο προσφέρεται για πολλά πράγματα. Πεζοπορία, 4x4, εντούρο,